Υπάρχει περιθώριο για αποκλιμάκωση. Εξαρτάται, Άκη, ποιους ακούμε. Απόψε ακόμα και ο κύριος Μπλίνκεν, ο οποίος είναι από τους χαμηλών τόνων υπουργούς και διπλωμάτες εδώ στην Αμερική, είπε ότι είναι πιθανόν να συμβεί αυτό που δεν ευχόμαστε μέσα σε μερικές μέρες. Μάλιστα. Οπότε προκλήθηκε ανησυχία από τις δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε σε ένα γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ναι. Είπε ότι ανησυχούμε βαθύτατα ότι η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας από αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως δεν είναι ο μόνος που το λέει. Είχαμε και την αναπληρωτή εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Είχαμε και αξιωματούχο ανώνυμο του Πενταγώνου, ο οποίος μάλιστα είπε ότι οι δολοφονικές εικόνες δείχνουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλήψει τα στρατόπεδά τους και έχουν λάβει θέσεις μάχης. Και γενικά το κλίμα εδώ είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως όλοι έρχονται να βρεθεί, να παραμείνει πρώτα απ' όλα ανοιχτός ο δρόμος της διπλωματίας και να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Εχθές ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και μερικοί λένε ότι απλά έκανε λάθος, μερικοί λένε ότι το έπαιξε σαρκαστικός και έριξε και τα χρηματιστήρια, ξέρετε, με τη δήλωσή του ότι μας λένε ότι μας είπαν ότι στις 16 του Φεβρουαρίου θα γίνει η εισβολή. Βεβαίως το εννοούσε διαφορετικά. Διαφορετικά το εννοούσε στα ουκρανικά. Διαφορετικά το μετάφρασαν στη σελίδα του στο Facebook στα αγγλικά. Ναι. Και όπως γνωρίζετε έγινε ένας χαμός το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος διευθυμίστηκε με δήλωση του εκπροσώπου του στο NPC ότι αναφερόταν σε όλες αυτές τις πληροφορίες ότι την Τετάρτη θα γίνει η εισβολή. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει το σχετικό δημοσίευμα του Speaker, αλλά υπάρχουν και αναφορές των μυστικών υπηρεσιών των Αμερικάνικων ότι μέχρι την Τετάρτη θα γίνει η επίθεση. Από τις υποκλοπές που μας έλεγες και χθες ότι έχουν κάνει οι Μιχάλη και ότι βλέπουν κιόλας ότι είναι σε τρία σημεία ο στρατός της Ρωσίας. Προφανώς τα βλέπουν ευλαμπία, θα τα βλέπουν με τους δορυφόρους, δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Κάθε πρωί ενημερώνεται ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, στους οποίους δείχνουν και τις σχετικές αποδείξεις. Είναι αυτά τα τρία σημεία τα οποία αναφέραμε και χθες. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλοί χάρτες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με τα τρία αυτά σημεία. Το θέμα που πρέπει κανείς να σταθεί πραγματικά, ναι, είναι αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο καθένας εννοεί το θέμα, την εισβολή, την επίθεση κλπ. Με διαφορετικό τρόπο. Η Ρωσία, όπως καταλαβαίνουμε, θεωρεί ότι θα απελευθερώσει κάποιες περιοχές όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές είναι ρωσόφωνη. Βεβαίως είχαμε και τον αξιωματούχο του Πενταγώνου, τον ανώνυμο αξιωματούχο, ο οποίος είπε ότι θα φτάσουν και μέχρι το Κίεβο. Είναι και μια πληροφορία που διακίνησε και επίσημα το Πεντάγωνο. Mm-hmm. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνου είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί η ρωσική πολεμική μηχανή σε αυτές τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας μάλιστα με την αεροπορία. Άρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, ναι, από ό,τι ίσως και να φαίνονται. Και τώρα, Μιχάλη, ιδίως χθες που μας έλεγε κιόλας ότι ο Πούτιν φέρεται να έχει αποφασίσει και ποιος θα είναι ο εκλεκτός του που θα αναλάβει όλη αυτή την πρωτοβουλία. Αυτά τα λένε οι Αμερικανοί, ναι, ότι έχει αποφασίσει ο Πούτιν.
έτσι, για να είμαστε ορθοί. Βεβαίως να πούμε ότι από την πλευρά της Μόσχας είχαμε επανάληψη των δηλώσεων ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εισβολή. Άκη και βραδιά, κοντός ψαρμός, αλληλούδια. Φαντάζομαι αύριο μετά την αποχώρηση του κ. Σόλτς από τη Μόσχα υπάρχουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που θα αρχίσουν την αντίστροφη μέτρηση. Οπότε θα το δούμε στην πράξη αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αν η Ουκρανία δέχεται να αποχαιρετήσει την προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ, εάν αυτό είναι θα έλεγα ότι είναι μια πράξη προς την ορθή κατεύθυνση, σύμφωνα με τους Ρώσους. Ναι. Αν, για 30 λοιπόν, χρόνια, Ναι. Αν η Ουκρανία δέχεται να αποχαιρετήσει την προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν αυτό δίνεται στον Πούτιν ως διαβεβαίωση προκειμένου να κάνει πίσω, γιατί να κάνει την εισβολή? Θέλω να πω, ποιο επιχείρημα θα επιτελέσει? Πρέπει με έναν τρόπο, διαβάζω και τον κύριο Φίλη. Αυτή η όρη ασφαλείας, συγγνώμη. Διαβάζω και τον κύριο Φίλη, για να στο δώσω ολόκληρο, Μιχάλη μου. Λέει ο κύριος Φίλης ότι δεν μπορώ να βρω την αιτία που θα επικαλεστεί ο Πούτιν για να κάνει αυτή την επίθεση. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε τέτοια πράξη, χρειάζεται ακόμη και έναν επιφανειακό νομιμοποιητικό μανδύα. Κάτι πρέπει να πει. Σίγουρα. Γιατί το κάνει. Σίγουρα. Αυτή έχει δώσει ένα κατάλογο με τους περίφημους όρους ασφαλείας, κανόνες ασφαλείας. Ο κ. Πούτιν δεν περιλαμβάνεται μόνο η ένταξη της Ουκρανίας, η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Έχει ένα σοβαρό θέμα ότι οι βαλτικές χώρες, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, οι οποίες τώρα είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αποτελούν κίνδυνο πάπλα θάνατο για την Ρωσία. Είναι και το θέμα της Πολωνίας, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για αυτόν. Αυτό που βασικά λέει, συνάδελφοι, είναι ότι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ προσπαθούν να μας πνίξουν. Και εμείς αυτό το αρνούμαστε. Απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τους Αμερικανούς πολίτες να καταλήψουν παρά αυτά και τη Λευκορωσία, ξέρετε. Και άλλες περιοχές και άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Η πρόταση αυτή για τα 30 χρόνια είναι του καγκελάριου Σόλτς. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι θα την μεταφέρει στον κύριο Πούτιν. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι έχει πάρει αυτό που λένε, την έγκριση των ΗΠΑ. Δεν έχουμε ακούσει κάτι αντίθετο. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν γίνεται αυτή η εισήγηση για συζήτηση, τότε θα ξεκινήσει, τότε θα έχουμε αναβολή στο πόλεμο. Έτσι δεν είναι, λογικό είναι, διότι θα ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση. Είχαμε και αυτό το θέατρο. Θα μπήξανε μπροστά η διπλωματία. Ναι, είδαμε και αυτό το θέατρο, εχθές το είδατε, φαντάζομαι και εσείς, να συνομιλεί ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Λαυρόφ, τον υπουργό του εξωτερικών. Στο τεράστιο τραπέζι. Από απόσταση πάλι. Από απόσταση πάλι. Ναι. Και να λέει ο ένας με τον άλλον ότι να δώσουμε την ευκαιρία στο διάλογο. Υποτίθεται ότι σε αυτή τη συνάντηση ο κύριος Λαυρόφ τον ενημέρωνε για τις τελευταίες προτάσεις των δυτικών. Να δούμε πού θα βγει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Όλα τα βλέμματα του κόσμου είναι σε αυτή την. Πάντως, οι αναφορές όλες οι δικές μας είναι οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων από πολύ ψηλά στο Λευκό Οίκο, από πολύ ψηλά στο Πεντάγωνο και στο State Department. Όπως είδατε, απόψε για μας μίλησε πριν από λίγο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πλίγεν. Και όπως σας είπα, προειδοποίησε ότι θα έχουμε αυτή τη βδομάδα, ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνει η επίθεση. Επίσης, να επαναλάβουμε ότι ο αξιωματούχος του Πενταγώνου, αυτός που ενημέρωσε υπάρχει της ανωνυμίας,
είπε ότι έχουν στη διάθεση τους δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τα ρωσικά στρατεύματα να εγκαταλείπουν τα σημεία συγκέντρωσης και να κινούνται σε θέσεις επίθεσης, σε θέσεις μάχης, θα δώσουμε σημασία σε αυτό. Σε αυτό και είναι και ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο οποίος εξέφρασε μια προσωπική άποψη, θεωρεί ότι δεν δόθηκε ακόμα η εντολή για την εισβολή. Βέβαια αυτός είναι στρατιωτικός, είναι πρώην στρατιωτικός και θεωρεί ότι αν δεν ξεκινήσουν τα στρατεύματα δεν έχουμε εισβολή. Μιλάμε λίγο διαφορετικό τρόπο. Ναι. Και έχουμε το Λευκό Οίκο. Βρισκόμαστε στο παράθυρο που θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εισβολή ανά πάσα στιγμή, δήλωσε η εκπρόσωπος. Αλλά για μας ο δρόμος για την διπλωματία παραμένει διαθέσιμος. Ο δρόμος για την διπλωματία σήμερα η επίσκεψη του κ. Σόλμπορη αποδειχθεί πολύ σημαντική σήμερα. Ναι. Και επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι θα μιλήσουν στο τηλέφωνο οι υπουργοί των εξωτερικών, ο κ. Μπλίνκεν και ο κ. Λαυρόφ. Θα σας θυμίσω ότι κάθε φορά που μιλούν αυτοί οι δύο ακολουθεί συνομιλία των ηγετών. Ναι. Του κ. Μπάιντεν και τον κ. Πούτιν. Ναι.